Αρκετά πράγματα. Αυτή η κρίση μας έδειξε ότι οι πραγματικοί μας σύμμαχοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η πατρίδα μας τα τελευταία 7 χρόνια ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρέμβαση του Προέδρου Ομπάμα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Τσίπρας τώρα με αυτό που λέει. Το 2015 ήταν καθοριστική για να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δια του Προέδρου Ολάντ η ελληνική πρόταση. Βέβαια, αυτές είναι οι απόψεις. Όταν κάποιοι θέλουν να μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μας δώσουν 80 δισεκατομμύρια και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια αποθήκη μεταναστών με παρέμβαση των ΗΠΑ και της Γαλλίας έγινε αποδεκτή η ελληνική πρόταση την οποία ενέκρινε ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 2015. Για να περάσουμε και σε γενικότερα θέματα πριν να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι το τι θα δώσουμε για την αναβάθμιση των F-16. Και το χρονοδιάγραμμα. 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια που λέει ο κύριος Τραμπ ή 1,1 που είπατε εσείς και τα υπόλοιπα αντισταθμιστικά. Και το κύριε Παπαδάκη, να με το αντισταθμιστικά εγώ ανατριχιάσω που τα ακούω. Και να μάθουμε τι είναι αυτά τα γιατί κάποιοι ήταν μέχρι πρότινο στη φυλακή για εκατοντάδες εκατομμύρια. Να μην ανατριχιάζετε, διότι αυτό το οποίο έγινε και ενοχλεί κάποιους είναι ότι πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία. Διακρατική συμφωνία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Καταλαβαίνω ότι αυτό ενοχλεί και τους μεσάζοντες και αυτούς οι οποίοι είχαν μάθει να ζουν από τους μεσάζοντες. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία στην οποία δεν χωρούν μίζες. Οι παλιοί φίλοι του Τσοχατζόπουλου αντιδρούν. Μακάρι. Άλλοι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι άλλων συμφερόντων λένε. Μακάρι. Εμείς θα πρέπει να γελάμε. Μακάρι. Και να γελάμε και να χαμογελάμε. Διότι εδώ πέρα έχει γίνει μια διαδικασία, την οποία θέλω να την πω δημόσια για να τελειώνει αυτή την ιστορία, η οποία πέρασε μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων. 20 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαδάκη, έγινε η συνεδρίαση Επιτροπής Εξοπλισμών. Καταθέσαμε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών το LOR, δηλαδή το Letter of Request που κατέθεσε η Ελλάδα για τα F-16. Και εξουδοτηθήκαμε από τη Βουλή και με ψήφο και της Νέας Δημοκρατίας και από το ΠΑΣΟ και ψήφο ανοχής από άλλους για να διαπραγματευτούμε αυτήν την αναβάθμιση των F-16 η οποία ξεκάθαρα μες στη Βουλή υπόθηκε ότι δεν θα υπερβαίνει το 1,1 δις. Εδώ λοιπόν για να ακούσουμε τη διαδικασία τα 2,4 δις τα οποία αναφέρθηκαν τον πρόεδρο Τραμπ και περάσαν από την Επιτροπή του Κογκρέσου αφορά την άδεια από την αμερικανική πλευρά για την αναβάθμιση του συνόλου των αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη στο σύνολό τους είναι 135. Για 123 λοιπόν αεροσκάφη για αναβάθμιση στην κατηγορία Viper εδόθη άδεια με πλαφόν τα 2,4 δις. Η Ελλάδα έχει ζητήσει μέρος των αεροσκαφών να αναβαθμιστεί και το πλαφόν που έχει θέσει είναι το 1,1. Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό. Το 1,1 δεν θα φτάσει ποτέ. Ναι. Θα είναι πολύ λιγότερο. Και πέραν αυτού, έχουμε δύο άλλες παραμέτρους. Δηλαδή, διαψεύδουμε, με λίγα λόγια για να το καταλάβω. Διαψεύδουμε τον Τραμπ, ο οποίος βγήκε όχι, δίπλα κύριε, από τον Πρωθυπουργό. Δεν διαψεύδουμε κανέναν. Ναι. Γιατί εγώ άκουσα τον Τραμπ και είπε. Ο Τραμπ και το Κογκρέσο εγκρίνανε και το σύνολο. Των αεροσκαφών της αναβάθμισης. Στο έγγραφο, δηλαδή, κύριε Υπουργέ. Αναβάθμιση για 123 αεροσκάφη. Εμείς, στο letter of request που στείλαμε, λέμε το σύνολο ημέρος. Άλλο τι είπαμε εμείς. Εμείς λοιπόν, εμείς είμαστε ναι, οι πελάτες. Η υπηρεσία συνεργασίας για την αμυντική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έβγαλε ένα επίσημο έγγραφο. Για πόσα αεροσκάφη. Το οποίο. Η αεροπορία όμως. Γίνεται σαφής, κύριε Πρόεδρε. Η πολεμική αεροπορία. Θεωρεί ότι πρέπει να αναβαθμιστούν λιγότερα. Άρα λέτε λοιπόν. Το ξέρει και η Βουλή. Άρα και εσείς πέραν λέτε. Αυτού υπάρχουν ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν μετά το 2027 και αφορούν την προμήθεια από τη μεριά της Τουρκίας των F-35. Και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα έχει υποβάλει και αίτημα για νέο αεροσκάφος, νέας τεχνολογίας, το οποίο βεβαίως και δεν μπορούμε να πληρώσουμε από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και από τους προϋπολογισμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά εδώ παρατηρεί το εξής φαινόμενο. Παρατηρεί τη Νέα Δημοκρατία να έχει ψηφίσει υπέρ της αναβάθμισης και από εκεί και πέρα ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας να καταθέτει ερώτηση στις Βρυξέλλες ο κύριος Κίρτσος λέτε. Για να καρφώνει την Ελλάδα
εάν μπορεί να κάνει την αναβάθμιση και αν αυτό ξεπερνάει τα όρια τα οποία έχουν θέσει οι δανειστές. Καταλαβαίνετε ότι πια κάποιοι λειτουργούν ως dealer εμπόρων όπλων. Γίνατε πάντως αφήνες.